Φίλες και φίλοι σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε. Σήμερα το θέμα είναι αλκοόλ και οδήγηση. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ στο στούντιο της 4E. Ο κύριος Αναστάσιος Σταλίκας είναι ερευνητής, κλινικός, αθλητικός ψυχολόγος και ιδρυτής του ΚΕΠΣΑ, κέντρο ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης, το οποίο βοηθάει στην πρόληψη ατυχημάτων, αλλά και στην αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας του επιβατικού κοινού. Ναι. Επίσης, τέος επισκέπτης καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μονάχου και τέος επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών ή το Εργομετρικό Κέντρο, στο ΟΑΚΑ. Ξέρει ο κόσμος, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ που μιλάμε για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό θέμα. Διότι όταν χάνονται αθώα θύματα κάθε χρόνο πάρα πολλά, αντιλαμβάνεστε το κόστος αυτό, τι κόστος υπάρχει. Πολύ κοινωνικό, και κοινωνικό και οικονομικό. Πολύ μεγάλο κόστος. Με τις ασφάλειες, με τους τραυματίες, με όλα αυτά δηλαδή. Και όμως δεν το έχουμε κατανοήσει, και ενώ στην αρχή όλα πάνε καλύτερα ή λιγότερο καλύτερα, μετά αυτό το αγνοούν. Υπάρχει νόμος δηλαδή που καθορίζει ποιοι πρέπει να πιστοποιούνται για την καταλληλότητα οδήγησης. Λίγες εταιρείες το ακολουθούν. Βέβαια, έχουμε αξιολογήσει από το 1998, από τότε ιδρύθηκε το ΚΕΠΣΑ, όλο το μετρό Αθηνών, η ΣΑΠ, η ΛΠΑΠ, ΤΡΑΜ, ΟΑΣΑ, τη Frontex, λιμενικό σώμα. Είστε ιδρυτής του ΚΕΠΣΑ εσείς. Ναι. Είστε ιδρυτής του ΚΕΠΣΑ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, εθνικό πρόβλημα. Εθνικό. Η οδήγηση σίγουρα είναι μια σύνθετη διαδικασία, θέλει πάρα πολλές δεξιότητες να έχει, σε γρήγορη αντίληψη και μόνο ένα ποτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να κινδυνεύσει ο οδηγός. Πείτε μας έτσι αρχικά, γιατί δημιουργούνται τα τροχαία ατυχήματα, ναι. Ποιες είναι οι αιτίες. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή οδήγηση. Και αυτό είναι και από την Διακομματική Επιτροπή το αποτέλεσμα, θα πω. Ευτυχώς εκεί συμφώνησαν τα κόμματα. Πρώτα απ' όλα είναι το αυτοκίνητο. Μετά ο χρήστης, το περιβάλλον, η οδική υποδομή, που έχουμε ευτυχώς καλύτερη τώρα, και το σύστημα ελέγχου. Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες καθορίζουν την ασφαλή οδήγηση. Τώρα, τι περιλαμβάνει αυτή η ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση. Περιλαμβάνει καταρχήν και εξετάζει τον άνθρωπο κατά πόσον τις απαιτήσεις που έχει η ασφαλή οδήγηση. Ποιες είναι αυτές. Είναι επιδόσεις όρασης. Δεν εξετάζουμε αυτό που εξετάζουν οι οφθαλμίατροι, αλλά εξετάζουμε αυτές τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον οδηγό στην οδήγηση. Διόφθαλμο όραση και όχι με τους πίνακες του Ισυχάρα, το τονίζω αυτό, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίνακες, που είναι αυστηρότεροι και σε επαγγελματικό επίπεδο. Δηλαδή, εξετάζουμε τη διόφθαλμο όραση ξεχωριστά το δεξί, ξεχωριστά το αριστερό, στερεοσκοπία, περιφερειακή όραση, χρωματική αντίληψη, απόκληση ύψους, πλευρική απόκληση και το ίδιο για κοντινή απόσταση. Δηλαδή, υπάρχουν ειδικότητες που δεν επιτρέπεται να φοράνε γυαλιά, όπως είναι η οδηγή σειρμών στο μετρό. Γιατί όπως ξέρετε το μετρό λειτουργεί σε 100 μέτρα βάθος και από το σκοτάδι πάνε στο φως, την πλατφόρμα που σταματάει. Εάν αυτές οι αλλαγές δημιουργούν προβλήματα, εάν έχουμε κάποιον ο οποίος φοράει γυαλιά, σε 4 χρόνια θα έχουμε πρόβλημα για αυτό το άτομο. Έτσι επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο τότε στην αρχή όρισε ότι πρέπει να μην φέρουν γυαλιά οι οδηγοί σειρμών στο μετρό. Το ίδιο θα έλεγα και σε άλλες περιπτώσεις, όχι όμως στο μετρό ιδιαίτερα. Μετά έχουμε το χρόνο αντίδρασης σε οπτικά-ακουστικά ερεθίσματα. Δηλαδή υπάρχει μια συσκευή, ό,τι κάνουμε δηλαδή είναι μετρήσιμο. Γίνονται κάποια τεστ. Τεστ, ακριβώς, δοκιμασίες. Μάλιστα. Είναι υψηλής τεχνολογίας και αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, η Αυστρία και άλλες χώρες εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια μέθοδο που εφαρμόζουμε και εμείς στο ΚΕΠΣΑ, στο Κέντρο Ψυχοδιαγνωστικής Αξιολόγησης. Δηλαδή υπάρχουν νόρμες για κάθε ειδικότητα. Άλλες νόρμες έχει ο οδηγός σειρμών στο μετρό και άλλες έχει ένας που οδηγεί το τρένο σε επίγεια γραμμή. Μάλιστα. Μετά έχουμε την αυτοσυγκέντρωση και την προσοχή. Σταθερότητα προσοχής δηλαδή.
Μετά έχουμε μια πολύ σπουδαία μέτρηση, παράμετρο, σταθερότητα στρες. Δηλαδή, κατά πόσο όταν καταπονείται κάποιος, αντέχει την πίεση κάτω από συνθήκες αντίξωες. Δηλαδή, έχει ένα ωράριο 4 ώρες ή 5 ώρες, αλλά χρειάζεται 2 ώρες επιπλέον. Αντέχει αυτή την πίεση. Αυτό είναι το λεγόμενο stress test. Determination test στα γερμανικά και διεθνώς. Ναι. Τέλος, έχουμε τον οπτικό προσανατολισμό. Επίσης, άλλη βασική παράμετρο στην οδήγηση. Δηλαδή, προβάλλεται μια φωτεινή εικόνα ένα δευτερόλεπτο και καλείται ο εξεταζόμενος να μας πει τι είδε στην εικόνα αυτή. Από εκεί βγαίνει το συμπέρασμα κατά πόσον έχει περιφερειακή αντίληψη στην όραση και γρήγορο προσανατολισμό. Δηλαδή, αν εγώ πάω σε μια περιοχή που δεν ξέρω πώς ήρθα σήμερα εδώ, με αυτοκίνητο, και δεν έχω αυτή την ικανότητα, έχω πρόβλημα. Εάν πάω σε μια περιοχή που την γνωρίζω, εκεί λειτουργεί το σύστημα αυτόματα. Ξέρω πού σταματάμε, πού μπορεί να έχει μια τρύπα δρόμος κλπ. Όλα αυτά μαζί αποτελούν την πλήρη αξιολόγηση, επιπλέον μετράμε και το IQ test που το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζουμε και αξιολογούμε και την προσωπικότητα. Την προσωπικότητα την αξιολογούμε σε ειδικές περιπτώσεις. Όταν σταλεί, που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα, το τονίζω αυτό, εάν κάποιος εμπλακεί στην Ελλάδα 2 φορές σε ατύχημα, θα έπρεπε η τροχέα να τον στείλει σε τέτοιο κέντρο για πιστοποίηση. Γιατί τη συμπεριφορά, δηλαδή η αξιολόγησή μας είναι σωματική, που είναι και μέσα ιατρική εξέταση, και διανοητική. Η χαρακτηρολογική μένει στην τροχέα και με το point system. Αν όμως η τροχέα διαπιστώσει ότι κάποιος επανειλημμένα 2 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο εμπλέκεται σε ένα ατύχημα, τότε πρέπει να... Τουλάχιστον αυτό γίνεται στη Γερμανία, στην Αυστρία. Τότε τον στέλνει σε τέτοιο κέντρο προκειμένου να διαπιστώσει όσον αφορά την προσωπικότητά του. Για να μην γίνει κίνδυνος για όλους τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Αυτή είναι η μεθοδολογία που για να πραγματοποιηθεί αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, όλη η μεθοδολογία, έχουν εργαστεί χιλιάδες επιστήμονες για να βγάλουν αυτά τα συμπεράσματα. Δεν είναι τυχαία δηλαδή κάποιος έβγαλε ένα τεστ και το μεταδίδει. Έχουν υψηλή αξιοπιστία και βαλίδι, πώς το λέμε, στη στατιστική. Πρέπει να έχει υψηλή εγκαιρότητα. Εγκαιρότητα, ναι. Η χώρα μας έχει τις δομές. Εφαρμόζονται δηλαδή διατάξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου? Δυστυχώς, οφείλω να πω, δεν εφαρμόζονται. Σας πω ένα παράδειγμα. Εξετάστηκε, αρχίσουμε από τον ΟΣΕ εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων και ξέρετε γιατί. Γιατί ο ΟΣΕ ήθελε να αγοράσει μηχανές, τις μεγάλες δίζελμηχανές, και η γερμανική εταιρεία είπε ότι εμείς θα σας δώσουμε τις μηχανές, αλλά πρέπει η οδηγή σας να είναι πιστοποιημένη. Τι είναι αυτό, δεν το γνώριζαν. Απευθύνθηκαν στα κεντρικά του Μονάχου. Εκεί ήταν ένας συμφοιτητής μου, ο οποίος τους είπε ότι στο ΟΑΚΑ, στο ρευματικό κέντρο, είναι ο Σταλίκας. Και έτσι με γνώρισαν μέσω Γερμανίας ή του ΟΣΕ. Το ίδιο έγινε και στην αεροπορία. Τα λέω αυτά γιατί εγώ δεν ζήτησα να γίνει ένα κέντρο. Ήμουν στο ρευματικό κέντρο. Το άλλο επιβαλόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας να οδηγεί 1500 άτομα στο μετρό και να μην είναι πιστοποιημένος. Φανταστείτε, αξιολογήσουμε πάρα πολλά άτομα. Τώρα θα πει το ερώτημα, πόσοι απέτυχαν. Το 25% απέτυχαν. Φανταστείτε τώρα άνθρωποι να έχουν ένα πρόβλημα υγείας, παραδείγματος χάρη επιληψία ή άλλα προβλήματα. Ναι. Χρωματική αντίληψη. Βρήκαμε σε ένα γκρουπ μεγάλο που αξιολογήσαμε 5% με αχρωματοψία. Και αυτοί ήταν επαγγελματίες οδηγοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι απλό το θέμα αυτό που συζητάμε. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά η πολιτεία πρέπει να το δει στη ρίζα του. Όποια μέτρα και αν λάβουμε, με κυκλοφοριακή αγωγή, με ομιλίες κλπ., δεν λύνεται το πρόβλημα. Λύνεται με την επιστήμη. Αλλά βλέπετε και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, η επιστήμη αμφισβητείται. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς κάνετε πάρα πολλές έρευνες και έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Ποια είναι τα πραγματικά αίτια που η χώρα μας θρηνεί πάρα πολλούς ανθρώπους, νέους ανθρώπους, ναι, από τα τροχαία ατυχήματα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το αλκοόλ. Το μεγαλύτερο. Ναι. Έχουμε δηλαδή πριν 15 χρόνια, το 2000, είχαμε 2.000 νεκρούς. Και τι ηλικίες, ξέρετε?
22-27 χρονών, εκ των οποίων από τους νεκρούς αυτούς το 30% ήταν νέοι σε αυτό το φάσμα της ηλικίας που ανέφερα. Δηλαδή 750 άτομα σκοτώθηκαν στον δρόμο. Σε μια ηλικία, αυτή την ηλικία τη χρειαζόμαστε. Όσα μέτρα και αν λάβει το κράτος για επιδοτήσεις και για όλα τα, πώς το λέμε, που δίνει για το τη δημογραφικό βοήθεια, πρόβλημα, ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αλλάζει το ισοζύγιο. Όλο. Επομένως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το κράτος δεν θέλει να ζορίσει, ας πούμε, τους οδηγούς με πρόστιμα κλπ. Αλλά πρέπει οι ίδιοι οδηγοί να καταλάβουν ότι δεν οδηγούμε όταν πίνουμε. Όταν πίνουμε, δεν οδηγούμε. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να σταλεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτοί που αναλαμβάνουν τέτοιες ευθύνες να πάρουν την οικογένειά τους, να πάνε σε μια ταβέρνα και μετά να πάνε σπίτι τους. Δεν γίνεται αυτό. Ή σε εκδηλώσεις, έχει παρατηρηθεί, σε εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια κλπ. Τι κάνουν, με ένα αυτοκίνητο πηγαίνουν. Κάποιοι άλλοι παράγοντες σε συνδυασμό με το αλκοόλ που μπορεί να επηρεάσουν τον οδηγό και να κινδυνεύσει ο οδηγός. Ή ακαταλληλότητα, όπως είπαμε. Ακαταλληλότητα. Η ακαταλληλότητα, διότι εδώ δεν έρχονται οι απλοί οδηγοί. Σε εμάς έρχονται αυτοί που προσλαμβάνονται. Φανταστείτε τώρα πόσοι οδηγοί υπάρχουν που δεν εκπληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Η φαρμακευτική αγωγή, για παράδειγμα. Ασφαλώς είναι ένας παράδειγμα. Ένας που παίρνει ορισμένα φάρμακα δεν μπορεί να οδηγεί. Το λέει και ο νόμος μέσα. Μάλιστα. Αλλά αυτά πρέπει να τα δει ο γιατρός, ο κατάλληλος. Γι' αυτό λέμε. Δεν γίνεται μόνο ψυχολογική αξιολόγηση ή ψυχοτεχνική αξιολόγηση, γίνεται και ιατρική. Δηλαδή οι Γερμανοί το ονομάζουν ιατρική ψυχοτεχνική αξιολόγηση. Δηλαδή αυτά τα συμπεριλαμβάνουν όλα. Αν ένας οδηγός έχει πρόβλημα υγείας, δεν επιτρέπεται να οδηγεί και αν παίρνει φάρμακα. Ναι. Το αν πίνει, το είπαμε. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Και μια μπύρα, να ξέρουν όλοι οι τηλεθεατές μας, μια μπύρα με ένα τσίπουρο είναι επικίνδυνη σύνθεση. Επικίνδυνος συνδυασμός για ατύχημα. Αλλά ποιος μένει μόνο σε μια μπύρα και ένα τσίπουρο. Ακολουθεί και μετά. Ένα μόνο ποτό δηλαδή. Ναι, φτάνει στο 0,20-0,40 μπορεί να κινδυνεύσει γραμμάρια. Ναι, πληρώνει ήδη πρόστιμο αν είναι σε αυτό το επίπεδο. Πληρώνει 200 ευρώ και 5-6 μέρες νομίζω αφαίρεση βαθμών από το point system. Τώρα αυτό αν προχωρήσει με το 0,40 με ένα άλλο τσίπουρο ή ένα ουίσκι, διπλασιάζεται. Από το 0,5 πάει μετά τριπλασιάζεται με μια επιπλέον μπύρα. Προσέξτε, μετά όκτα τετραπλασιάζεται και ούτω καθεξής. Οπότε το άτομο αυτό, η όρασή του, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, ας φανταστούν ότι έχουμε 10 ομόκεντρους κύκλους στην όραση, οπτικό πεδίο. Μάλιστα. Με μια μπύρα φεύγουν οι δύο κύκλοι, οι ομόκεντροι. Με ένα άλλο ποτό φεύγουν άλλοι δύο. Και αντιλαμβάνεστε, μένουμε στους 6 κύκλους, που σημαίνει στενεύει το οπτικό μας πεδίο. Με αποτέλεσμα όλοι οι εκτροχιασμοί γίνονται και φεύγουν τα αυτοκίνητα στις στήλες του. Στους ηλεκτρικούς, πώς το λέμε, στο δρόμο. Φεύγουν, ξεφεύγουν, εκτροχιάζονται δηλαδή. Άρα λοιπόν. Γιατί δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Βλέπουν. Μπορεί να είναι χαρούμενοι κλπ. Αλλά η όραση είναι χαμένη. Δηλαδή χάνουν τον οπτικό προσανατολισμό κίνησης. Πολλοί λοιπόν είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν πάρα πολύ τον οδηγό. Η επιθετική αλλά οδήγηση. Ναι. Η επιθετική οδήγηση στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται ότι ένα BMW, μια Mercedes, οποιοδήποτε αυτοκίνητο και μια Porsche, δεν κάνω διαφήμιση τα αυτοκίνητα, ότι αυτή είναι 200 με 300 άλογα. Δεν είναι άλογο όπως είναι στο χωριό μας και το σταματάμε. Για να σταματήσει αυτό απαιτείται μια απόσταση. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Πολλά δεν ξέρουμε, κύριε Σταλικά. Πολλοί λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν έναν οδηγό και μπορεί να κινδυνεύσει, αλλά το ποτό είναι πολλαπλασιάζει πρώτο τον κίνδυνο. Σύμφωνα με τα στατιστικά. Ακριβώς. Εσείς κάνετε πάρα πολλές έρευνες. Τώρα, μετά από τόσες πολλές έρευνες που έχετε κάνει, τι θα μας λέγατε, τι θα μας συμβουλεύατε για αυτόν τον θανατηφόρο συνδυασμό μεταξύ αλκοόλ και οδήγησης? Το σύνθημα μας είναι όταν οδηγούμε δεν πίνουμε και όταν πίνουμε δεν οδηγούμε. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Πάμε μια παρέα κάπου. Κάποιος έχει ενέθλια, μας καλεί κλπ. Ένας δεν θα οδηγήσει. Άρα λοιπόν. Ένας δεν θα οδηγήσει. Μια πρόταση είναι αυτή να το καταλάβουν όλοι. Κάποιος θα πει ότι εγώ, κύριε, δεν θα οδηγήσω, θα σας πάω σπίτι.
Άλλη πρόταση είναι να πάρει ένα ταξί. Ωραία. Έμαθα με μεγάλη χαρά ότι στη Θεσσαλονίκη, τελευταία, υπάρχει μια εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά. Αν κάποιος θελήσει να τηλεφωνήσει, ότι είναι πιωμένος, ή το κέντρο που είναι να του τηλεφωνήσει και να έρθω να το πάω σπίτι. Αυτό δεν το ξέραμε. Τώρα το έμαθα εγώ αυτό. Ναι. Κατά πόσο αληθεύει ή όχι, ας το μας το πούνε οι ειδικοί. Στη Γερμανία, όταν πας σε ένα μπαρ, πάνω σε ένα τέτοιο κέντρο, αν δει κάποιος, ο ιδιοκτήτης, ότι εσύ τα παραήπιες, παίρνει την τροχιά αμέσως. Στα 10 μέτρα του συλλαμβάνουν. Και εκεί είναι τα αυστηροποίηση, αλλά γίνεται, ίσως στην Ελλάδα μιλάνε για παρέμβαση ελεύθερης ανθρώπου. Ναι, αλλά προκειμένου να τον γλιτώσω κάποιον άνθρωπο, μπορώ να πω, ξέρετε κάτι, σταματήστε τον αυτό, είναι πιωμένος. Δεν έχουμε εμείς εδώ την παιδεία, έτσι, αυτό ήθελα τώρα να πω. Να είμαστε πειθαρχημένοι και από παιδεία. Μόνοι μας. Μα έχουμε παιδεία στον αθλητισμό, σκοτώνονται. Για να μην πω και στη Βουλή που αλληλοβρίζονται εκεί μέσα και δίνουν το κακό παράδειγμα σε όλους. Λυπούμε που το λέω αυτό. Πειθαρχία, αλλά κάποτε πρέπει κύριε, να το πούμε. Σταλικά, δηλαδή, πώς το λέμε, ζητάμε μια αγωγή μέσω κοινωνίας για την κοινωνία, το οποίο δεν γίνεται. Βλέπουμε ότι κάποιος κάνει κάτι. Να επέμβουμε, να παρέμβουμε, να κάνουμε παρέμβαση στο σχολείο. Γιατί ρίχνει ένας το σκουπίδι στην αυλή να πάρει το μαθητή. Στην Ελβετία ή στη Γερμανία, αν κάποιος ρίξει κάτι από τη σοκολάτα του, σταματάει ο άνθρωπος που είναι δίπλα του και του λέει: «Κυρία, σταματήστε, θα σας καταγγείλω. Αγωγή της κοινωνίας μέσω της κοινωνίας. Αυτό ας το δουν οι εκπαιδευτικοί μας, τα δημοτικά σχολεία, οι δάσκαλοι και όλοι. Δεν κάνω έκκληση εγώ. Λέω ότι μόνο με παιδεία κυκλοφοριακή αγωγή. Κάποτε αυτό κυκλοφόρησε ως μέγα θαύμα. Υπάρχει σήμερα και τώρα μάλιστα έγινε ένα εθνική δράση, διάβασα η κυβέρνηση. Μέσα στην εθνική δράση για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων είναι και η κυκλοφοριακή αγωγή. Ας το δούμε και αυτό, γιατί πολλά λέγονται, αλλά δεν γίνονται. Πρέπει δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι κινδυνεύουμε σαν έθνος, δεν είμαστε έθνος 100 εκατομμυρίων, 80 εκατομμυρίων. Αν κάθε χρόνο χάνεται ένα χωριό 1.600, 1.700 άτομα, αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα αυτές οι ηλικίες. Αυτά και τόσα άλλα πολλά που μπορούμε να πούμε, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στο καυτό αυτό ερώτημα, αλκοόλ και οδήγηση. Εγώ θα ήθελα έτσι από την εμπειρία σας, αυτό το κέντρο το ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης, το ΚΕΠΣΑ, να μας πείτε κάποια από τα περιστατικά που σας έχουν τύχει. Μας έχουν έρθει περιστατικά, ας πούμε, σε επιληπτικές κρίσεις που κανονικά δεν πρέπει να οδηγεί ένας. Στο stress test σταμάτησε, παράδειγμα. Δεν προχωράμε. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα τεστ, οι δοκιμασίες. Δηλαδή είναι μια εξειδικευμένη απέτηση αυτό το τεστ. Mm-hmm. Αυτό εξετάζουμε και τους πρωταθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είναι δηλαδή ο δείκτης σταθερότητα στρες, κάτω από πιεστικές συνθήκες. Έχουμε διαπιστώσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλά προβλήματα με τη χρωματική αντίληψη. Προσέξτε, ο ιδιώτης μπορεί να έχει δυσχρωματοψία. Ο οδηγός δημόσιων μέσων μεταφοράς απαγορεύεται από τον νόμο, την ευρωπαϊκό, που είναι υπερκείμενος του ελληνικού νόμου. Και αυτό είπα και προηγουμένως, ότι βρήκαμε σε ένα γκρουπ 500 ατόμων επαγγελματίες οδηγοί 5% με αχρωματοψία. Τώρα πώς το πήραν αυτό, ας το εξηγήσει κάποιος άλλος. Τι πρέπει να κάνουμε, γιατί η κοινωνία και η πολιτεία τους κανόνες, έχουμε... Τους κανόνες ζωής, τους κανόνες συμβίωσης, τους κανόνες που απαιτεί η ζωή μας. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω σε μια ταβέρνα να πιω 2-3 μπύρες και μετά να οδηγήσω, διότι... Πειθαρχία λοιπόν. Πειθαρχία. Και έλλειψη πειθαρχίας. Και αγωγή, όπως τονίσαμε, το κράτος να μεριμνήσει για την... Και υπεύθυνη δεν είναι μόνο το κράτος. Το κράτος είμαστε εμείς. Λάθος το είπα. Εμείς είμαστε το κράτος. Όλη η πολιτεία και η κοινωνία. Ο Δήμος να κάνει κέντρα κυκλοφοριακής εισαγωγής. Να πάρει ειδικούς να μιλήσουν. Εσείς ως ΚΕΠΣΑ κάνετε κάποιες έτσι ενέργειες. Μόνο, κάνουμε σε όλη την Ελλάδα γύρισαμε. Πώς μπορούμε να σας βρούμε? Μπορείτε να μας βρείτε, έχουμε τη διεύθυνση. Έξω από την Κατερίνη, το χωριό μου είναι Κονταριώτης, αλλά λέγεται. ΚΕΠΣΑ.gr είναι η διεύθυνσή μας. Δηλαδή, και ένας νέος έχει τον πατέρα του που θέλει να οδηγήσει, αλλά βλέπει ότι έχει προβλήματα.
μπορεί να έρθει να τον αξιολογήσουμε. Αν πραγματικά για να καταλάβει και να πιστεί αυτός ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να οδηγήσει. Διότι αν έχουμε μονοφθαλμία στην όραση σε όλες τις ηλικίες, δεν έχουμε στερεοσκοπία. Θα εξηγήσω τι είναι στερεοσκοπία. Όταν οδηγούμε και θέλουμε να κάνουμε προσπέραση, βλέπουμε τους καθρέφτες δεξιά-αριστερά, αν έρχεται πίσω αυτοκίνητο. Όταν έχω μειωμένη στερεοσκοπία, δεν βλέπω το αυτοκίνητο πίσω μου στην πραγματική του θέση, ούτε μπροστά. Έγινε αντιληπτό τι σημαίνει στερεοσκοπία. Λοιπόν, όλοι να ελέγχουν αρχικώς την όρασή τους, διότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα, ίσως πρέπει να το τονίσουμε, είναι το σύνδρομο της άπνοιας. Αν πιει κάποιος μια μπύρα και φάει και ένα οποιοδήποτε φαγητό και ταξιδέψει για 100 χιλιόμετρα ή για 50 χιλιόμετρα, θα του πιάσει μια υπνηλία για 1-2 δευτερόλεπτα. Αυτό φτάνει για να κάνει εκτροπή στον δρόμο. Μάλιστα. Προσπαθήσαμε μέσω του Πανεπιστήμιου και μεγάλης κλινικής στην Αθήνα να το περάσουμε αυτό το θέμα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών που ήμουνα 12 χρόνια σύμβουλος εκεί, για να περάσουμε παράδειγμα το αλκοολόμετρο. Το έδωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών στην Τροχέα. Γιατί αδυνατούσε οικονομικά να πάρει τόσα αλκοολόμετρα. Ήταν μια προσπάθεια που κάναμε με άλλους συμβούλους της Ένωσης για να το δώσει η ίδια η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών που ήταν προς όφελος δικό τους. Και έτσι έχουμε σήμερα τα αλκοολόμετρα. Τώρα τα κατά πόσο εφαρμόζονται τα αλκοολόμετρα στον δρόμο, πότε και τι, αυτό ας το αφήσουμε για άλλους. Δεν μπορώ εγώ να αναμειχθώ σε τέτοια συζήτηση. Εμείς κλείνοντας να κρατήσουμε «δεν οδηγώ όταν πίνω». Πίνω. Αυτό να περάσουμε και όταν στα πίνω, παιδιά, και όταν πίνω παιδιά. Δεν οδηγώ. Πολύ ωραία. Η επικίνδυνη σύνθεση θα λέγαμε, επικίνδυνη... Αυτός ο συνδυασμός. Ναι, αυτός ο συνδυασμός είναι ο πιο επικίνδυνος. Ναι. Ναι. Τουλάχιστον να σώσουμε ανθρώπους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Σε αυτό τα λίγα λεπτά ίσως και να δώσουμε... Θα ήταν καλό να δείξουμε και τη μεθοδολογία, δηλαδή να δει ο κόσμος ότι υπάρχει υψηλή τεχνολογία. Δηλαδή αυτός που έρχεται ακουμπάει σε ένα ακουμπί που βλέπουμε αν έχει στρες ή άγχος. Μέσα στο site θα μπορεί να πληροφορηθεί όποιος δει. Ωραία. Θα πληροφορηθεί όποιος από το... θέλει μπορεί να μπει στο site. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι κάτι να αλλάξουμε. Και έναν άνθρωπο να γλιτώσουμε είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλη. Για όλους μας είναι το αυτό που είπε κάποτε ο Χέμιγουέι, για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξύπνοι σε όλα τα θέματα. Ευχαριστούμε αυτά. Πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.